σκληρητικό, όχι φασμάτων μόνο, όπως συνηθίζουμε να λέμε και εγώ ίδια μερικές φορές, είναι σκληρητικό ό,τι υλικό είναι απορροφητικό. Δηλαδή, ό,τι έχει απορροφητικότητα έχει την δυνατότητα να το κοκαλώνει και να το κάνει αδιάβροχο αυτόματα. Υπάρχει σε 7 χρώματα που βγήκε και το μαύρο. Έχω βάψει με τα χρώματα που και έχω χρησιμοποιήσει τα διάφορα υλικά, τα θαλασσινά και χρώματα που έχει δημιουργηθεί. Μαμένα όλα αυτά, αυτά είναι πολυμένα από το πάουτερ. Γίνεται και ωραία και παίρνει και όγκο. Λοιπόν, τι έχω κάνει τώρα, έχω στερεώσει αυτό, γιατί σα το έφερα να δει. Έχω στερεώσει γιατί είχα πει το αλουμινόφιλο, δεν είναι πολύ απολογητικό. Ενώ η χαρτοτενία και στο μπουκάλι κολλάει, αλλά με τη χαρτοτενία κολλάει ακόμα πιο εύκολα χωρί να μπερδεύεσαι και χωρί να έχει. Λοιπόν, θα δουλέψω με τον μπρόνζε, το πάουντερ. Αυτό το καφέ τέλος πάντων, το σοκολατή που είναι. Έχω κουρελάκια από διάφορα μακό, κομμένα. Αφούντα το αγαλματίδιο με το πάνω. Γιατί έχει μια ομοιόμορφη βάση, δεν πειράζει αυτό, φιλερώνω, θα το πετάξω. Αυτό πρέπει να προσέχετε, έλεγα ότι το κάνω για να έχω μια ομοιόμορφη γιατί βάζεται πολύ πιο εύκολα μετά και αυτόματα δυναμώνει και αυτό το υλικό. Το γύψο που της δίνει ένα μείγμα για την ψηλάζει το δυναμώνει αυτό το υλικό. Είναι σκληρητικό και το κάνει και λίγο αδιάβροχο. Γιατί ο γύψος δεν είναι αδιάβροχος. Οπότε έχεις και τη δυνατότητα μετά να το καθαρίσεις. Έχω ξεχάσει να σας πω ότι πρέπει να προσέχετε τα ρούχα σας. Ενώ αν αυτό το ύφασμα ήταν καφέ ή οποιοδήποτε άλλο ύφασμα, δεν το βλέπετε αυτό. Βέβαια, αν έχετε δουλέψει το υλικό μια δύο φορά στο χέρι μου, ότι έτσι αλλά με βοηθάει τώρα που θα δουλέψω γρήγορα. Δεν παθαίνει τίποτα σε σχετικές συνθήκες, μόνο στον πάγο 2.43. Εντάξει, και εσύ ήταν. Λοιπόν, και ξεκινάω πάντα από κάτω, να αρχίζω και να κολλάω, βλέπετε, γύρω-γύρω. Πάντα από κάτω, γιατί δυσκολεύει άμα είμαστε από κάτω, έτσι. Βλέπετε τι εύκολο που γίνεται. Ναι. Βλέπετε παιδιά πως την τραβάω αυτή και ότι ανοίγει από ένα μικρό κομματάκι που ήταν πόσο μεγαλώνει και αυτά που κάνει, που άμα ήταν η απλή γάζα, αυτά ήταν εξέφτια, αυτό κόβει και το ψαλίδι και είναι εξέφτια. Αυτό το κάνει μύτες. Βασικά τα χρώματα δηλαδή αυτό από μέσα τι χρώμα είχε. Μπρονζέ, σαν και αυτό το δουλεύω τώρα. Α, είχε μπρονζέ, αλλά καλύπτει. Καφέ δηλαδή. Ναι, αυτό το λέω. Κρατάφτηκε έτσι. Ναι, αυτό είναι το βερνίκι, έτσι είναι το διαλυτό βερνίκι, το οποίο χρησιμοποιώ σαν συνδετικό κρύκο για να βάψω. Αφού η επιφάνειά μου έχει στεγνώσει πια,
Η σκόνη μου δεν πιάνει πάνω στο δόση στην επιφάνεια. Εγώ θέλω κάτι για να το ενώσω. Αυτό το κάτι στην προκειμένη περίπτωση είναι το βερνίκι. Παίρνω ελάχιστο βερνίκι και ελάχιστη σκόνη. Και πρώτα θα σας το κάνω εδώ που είναι βρεμένο, που δεν το έχω στεγνώσει, να πείτε ότι δεν φαίνεται καν. Γιατί το απορροφάει εντελώς. Πάω στο πιο κάτω. Φαίνεται ήδη διαφορά, αν και το κοραλί είναι πάρα πολύ απαλό χρώμα. Θα σας δείξω με αυτό εδώ, με το αυτό που αρέσει εσάς. Το περλέ. Και το χρυσό θα ήταν. Τα αφήνω εδώ και για μετά. Πάρα πολύ λίγη σκόνη. Η σκόνη που τώρα χρησιμοποιώ είναι πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ βρεμένα όλα, έτσι, και δεν μπορώ να το δουλέψω και σωστά. Αν είναι βρεμένο, μόνο σκόνη, αν δεν είναι βρεμένη, πάει και σκόνη. Δεν θα έχω ποτέ με βρεμένη επιφάνεια. Γιατί απορροφάει και την τραβάει και είναι σαν να μην υπάρχει λόγος να βάζω. Δεν γίνεται και σωστή δουλειά. Αυτό τώρα δηλαδή θα δουλευτεί σε κόκκινο, όχι. Όπως θέλει ο καφενής, άμα θέλετε να μείνει ακάλυπτο, όπως εκεί ας πούμε, εγώ συνηθίζω να δουλεύω όχι τόσο καλλιτικά, αφήνω κενά. Όπως εδώ. Ναι. Άμα θέλετε να είναι εντελώς, να τα ανεβάψετε εντελώς, με το ίδιο πάνω και με το αγαλματίδιο. Η ποσότητα των θαυμάτων είναι ελάχιστη, είναι πάρα πολύ.